φωτιά που το χέρι του Θεού δεν τη φτάνει. Η μπάντα ξεκίνησε το 2011, όπου αρχίσαμε να γράφουμε κάποια κομμάτια, κυρίως εγώ που είχα την ιδέα να γίνει αυτή η μπάντα, μαζί με τον Θεοχάρη. Και η μπάντα προήλθε στην ουσία από τις τάχτες μιας άλλης μπάντας, στους Transcending Bizarre, όπου παίζαμε αρκετά διαφορετικά πράγματα με αυτά που παίζουμε τώρα. Το πρώτο άλμπουμ κυκλοφόρησε το 2012 από μια ιταλική εταιρεία, την Code 666. Το δεύτερο άλμπουμ, οι μάγοι
Κυκλοφόρησε πάλι από την ίδια ιταλική εταιρεία και το 2016 κυκλοφορήσαμε από την νορβηγική Dark Essence το τελευταίο μας άλμπουμ, το Make Me Blue. Δηλαδή η μπάντα αυτή τη στιγμή είναι διανύει τον 6ο με 7ο χρόνο ιστορίας της. Είναι διαφορετικά από το φανταζόμασταν, γιατί εξελίχθηκε από κάτι το οποίο δεν είχε ξεκινήσει σαν μια απλή ιδέα που είχε ο Χάρης. Εξελίχθηκε σε κάτι πολύ διαφορετικό, πιο μεγάλο από ό,τι φανταζόμασταν ότι μπορεί να γίνει τελικά. Γιατί όταν ξεκινήσαμε δεν ήμασταν καθόλου σίγουροι, απλά θέλαμε να το κάνουμε. Γενικά οι στίχοι ξεκίνησαν πιο πολύ να είναι λίγο, όχι διφορούμενοι από ποια, με ποια έννοια. Να μπορείς να τους ερμηνεύσεις διπλά. Αν θες απλώς να κρατήσεις χωρίς να θες να εμβανθύνεις ιδιαίτερα, ήταν πιο πολύ σαν μικρές ιστορίες τρόμου. Ακόμα αυτό συνεχίζει σε όλους τους δίσκους. Σαν να διαβάζεις ένα μικρό thriller με κάποιο plot twist στο τέλος. Γενικά η στίχη είναι ιστορίες τρόμου, αλλά με μία kitsch διάθεση. Δηλαδή προσπαθούμε να κάνουμε το kitsch μέρος της μουσικής. Τον Σατανά δεν τον βλέπουμε 100% φιλοσοφικά, όπως ίσως άλλες μπάντες που παίζουν metal ή black metal. Για να καταλάβετε, ας πούμε, την οπτική που το βλέπει η μπάντα, είναι οι ταινίες, ας πούμε, του Λούτσιο Φούλτσι, του Ντάριο Αρτζέντο, που έχουν το κωμικό στοιχείο μαζί με στοιχεία horror. Κάπου εκεί, δηλαδή, κινούνται οι στίχοι μας. Δεν είναι 100% σοβαρή, αλλά ούτε και 100% κωμική, φυσικά. Αν θα εκδικηθεί η φύση στον άνθρωπο, ο άνθρωπος θα καταστρέψει αυτό, δεν έχει να κάνει αυτό τόσο πολύ με τη φύση. Ναι, αυτό εκεί πέρα κολλάει ακριβώς αυτό που ο Κώστας, το κανιβαλιστικό της υπόθεσης. Ότι στην ουσία, άμα πάει ο άνθρωπος να καταστρέψει τη φύση, καταστρέφει τον εαυτό του. Και αυτό κάνει στην ουσία, από εκεί που έχει βρεθεί σε αυτόν τον πλανήτη. Ναι, σε αυτό το τρίτο άλμπουμ προσπαθήσαμε, πέρα από τις horror ιστορίες, να βάλουμε και λίγο το φιλοσοφικό στοιχείο. Λίγο πιο έντονο. Ναι, λίγο πιο έντονα. Οπότε υπάρχουν horror ιστορίες που έχουν, ας πούμε, και ένα νόημα, ένα συμπέρασμα. Ενώ στα πρώτα δύο άλμπουμ κυρίως προσπαθούσαμε να γράφουμε στίχους καθαρά για το αισθητικό κομμάτι του θέματος. Yeah.
πρώτο μας άλμπουμ ήταν καθαρά ήχος δεκαετίας 60 και 70. Σκόπιμα. Γι' αυτό τα πάντα ήταν αναλογικά. Χρησιμοποίησαμε μέχρι και tape recorder. Ας πούμε, τα πάντα ήταν προσομοιώσεις εφέ της δεκαετίας 60 και 70. Τα drums ήταν καθαρά ήχη της ίδιας δεκαετίας. Θέλαμε να κάνουμε ένα άλμπουμ το οποίο θα ήταν σαν να ξεπίδησε από εκείνη τη δεκαετία, αλλά είχε από πάνω, ας πούμε, black metal φωνή και είχε και διάφορα νέα στοιχεία. Η έννοια αυτή το να μιξάρεις ετερόκλητα φαινομενικά εκ των προτέρων ήδη και να βγαίνει κάτι καινούργιο πρωτότυπο. Είναι κάτι που γίνεται κατά κόρον στο progressive rock από τα 70s. Μέχρι μετά έγινε progressive metal μέχρι και σήμερα. Πλέον ό,τι συνδυάζει πολλά πράγματα και βγαίνει κάτι ξεχωριστό, τίνουμε να το ονομάζουμε progressive. Και ειδικά η metal ως μουσική, επειδή δεν έχει έντονο το στοιχείο της εμπορευματοποίησης, μπορεί να ρισκάρεις γιατί ξέρεις ότι δεν θα καταστραφείς ακόμη και αν δεν πετύχεις το πείραμα. Αλλά και μόνο έτσι προχωράει η μουσική, με το ρίσκο και τον πειραματισμό. Και την επιρροή από άλλους. Μουσικά ο Χατζηδάκης νομίζω ότι μοιάζει, ειδικά αυτά. Γιατί τώρα είναι η άποψή σου. Ναι. Ο Χατζηδάκης ήταν progressive. Δηλαδή για μένα ο καλύτερος ο δίσκος, το Reflections, ήταν από τους πρώτους progressive δίσκους που άκουσα εγώ προσωπικά. Και επειδή είναι ηχογραφημένος τη δεκαετία του 60, ήταν για τους πρώτους ίσως progressive δίσκους που έγιναν ποτέ. Οπότε. Ο Χατζηδάκης είναι βασική μας επιρροή. Υπάρχει και λατέρνα φυσικά στο τρίτο δίσκο που συνδυάζουν τη λατέρνα με τον black metal. Στο δικό μας το μυαλό κολλούσαν όλα αυτά. Επειδή έχουμε μια συνεργασία καλλιτεχνική χρόνων με τα παιδιά από προηγούμενα σχήματα που έχουμε και έχουμε πειραματιστεί πάρα πολύ. Έχουμε αναμίξει το metal με διάφορα και ακόμα και με ηλέκτρο, ακόμα και με, με συμφωνικά, ναι, σε προηγούμενα. Φροντίζουμε, ας πούμε, μία ιδέα, όσο παράξενη και να είναι, να την χτίσουμε και να την καλοποιήσουμε και οι τρεις μαζί σωστά, ας πούμε. Ο καθένας, ας πούμε, συμβάλλει με το δικό του τρόπο. Thank you.
οι μάγοι. We'll be right back.
Μουσικά. Η έμπνευση, εντάξει, ευτυχώς από ό,τι βλέπω μέσα στη συγκεκριμένη μπάντα και προσωπικά μιλώντας, δεν έχω δει κάποιον. Δεν έχω δει ακόμα αυτό το project να πέφτει σε συνθετικό τέλμα, οπότε δεν μπορώ να απαντήσω γι' αυτό. Αν γίνει ποτέ στο μέλλον, τα. Ελπίζω πάντως ο φόβος, ένας φόβος είναι να νομίσουμε ότι δεν έχουμε βρεθεί σε συνθετικό τέλμα και να έχουμε βρεθεί. Δηλαδή αυτό είναι ο μεγαλύτερο. Ναι, να μην το καταλαβαίνουμε, γιατί έχει συμβεί πολλές φορές στο παρελθόν με μπάντες που αγαπούσαμε και να βλέπουμε ότι κυκλοφορούν νέα άλμπουμ και δεν έχουν κάτι να προσφέρουν. Αυτό θα ήταν ο μεγαλύτερος φόβος. Προφανώς για να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο θα πρέπει να φτάσουμε και στο επίπεδο να έχουμε πωλήσεις, οπαδούς, όνομα, απορία. Οπότε μετά, αν γίνουν όλα αυτά, εμένα δεν με πειράζει, ας πέσω και σε ένα συστητικό τέλος. Ναι, εντάξει. Μια φορά στην καριέρα μου. Νομίζω ότι όποιος ασχολείται με την τέχνη σε κάποια φάση πέφτει σε τέτοιο τέλμα. Στην αρχή φαίνεται ίσως τρομακτικό την πρώτη φορά που βλέπεις ότι θέλεις να κάνεις, να βγάλεις από μέσα πράγματα, αλλά δεν σου βγαίνει, ρε παιδί μου, δεν είναι κατάλληλη περίοδος για να το κάνει. Ναι, είναι λίγο τρομακτικό για τον καλλιτέχνη, αγχωτικό. Πιστεύω όμως ότι είναι ένα φυσιολογικό φαινόμενο, συμβαίνει σε όλους και μαθαίνεις να το αντιμετωπίζεις, μαθαίνεις να ζεις με αυτό. Υπάρχει πάντα τρόπος να το ξεπεράσεις, αλλά είναι κάτι το οποίο οφείλει ο καλλιτέχνης να ξέρει ότι εκεί υπάρχει αυτό, πρέπει να ξέρει να το αντιμετωπίζει. Ναι, ναι, συμφωνώ απόλυτα με τον Δημήτρη. Όπως σε κάθε φαινόμενο υπάρχει, ας πούμε, το rise and fall, υπάρχουν ups and downs τέλος πάντων, έτσι υπάρχει και στην έμπνευση. Δεν μπορείς συνεχώς να γράφεις αριστουργήματα, κανείς δεν μπόρεσε να το κάνει αυτό. Ακόμη και οι κλασικοί συνθέτες που εμείς τους βλέπουμε σαν θεούς,
Ακόμη και αυτοί είχαν πολύ μέτρια έργα, τα οποία φυσικά δεν εμφανίζονται προς τα έξω. Κανείς δεν λέει, ας πούμε, ότι το τάδε έργο του Μπετόβεν είναι μέτριο, αλλά σίγουρα κι εγώ που έχω ακούσει πολύ Μπετόβεν, ας πούμε, που είναι ένας από τους αγαπημένους μου, ξέρω ότι κάποια έργα του είναι καταπληκτικά, κάποια έργα ήταν απλά επειδή κάποιος τον πλήρωσε για να τα γράψει και ήταν μέτρια και δεν είχε έμπνευση για να γράψει πια. Θέλει δουλειά, θέλει υπομονή, θέλει να το δεχτείς καταρχήν, να το δεχτείς ότι μπορεί να συμβεί. Δεν είναι κάτι το οποίο είσαι ο μοναδικός που του συνέβη. Γιατί δεν είσαι το, καταρχήν δεν είσαι το κέντρο του κόσμου, έχει συμβεί σε όλους. Η έμπνευση και ο βιοπορισμός μάλλον δεν πάνε μαζί. Δηλαδή βλέπουμε. Είναι λίγο δύσκολο να το συνδυάσει αυτό. Όταν αρχίζει και μπαίνει. Και μιλάω και για μπάντες γνωστές, διάσημες, μεγάλες. Βλέπω να ακολουθούν μία μανιέρα, με έναν τρόπο σύνθεση σε όλη τους την καριέρα. Και αυτό για μένα δεν είναι σεβαστό σίγουρα. Σημαίνει ότι. Κοίτα, μπορεί κάποιος να το θέλει σίγουρα και να το αρέσει. Όμως σίγουρα θα είναι του γούστου μου. Εγώ προτιμώ τον καλλιτέχνη να εξελίσσεται και να έχει. Μ' αρέσει μάλλον όταν έχει κάτι διαφορετικό να δώσει κάθε φορά. Και αν μην αρέσει σε όλους. Επίσης, η έμπνευση είναι κάτι τελείως υποκειμενικό. Το αποτέλεσμα της έμπνευσης είναι τελείως υποκειμενικό.
μας ανοίξει η Spirit Noir. Είστε παρεδίν. Καληνύχτα.